Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Την χώρα που η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε ως το πειραματόζωο της πιο σκληρής λιτότητας. Ό,τι έγινε στην Ελλάδα είναι ιστορία επιτυχίας που πρέπει να επαναληφθεί, είναι ιστορία κοινωνικής τραγωδίας που δεν πρέπει να επαναληφθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Και ειλικρινά θα ήθελα να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομικό, όμως στην πορεία αποδείχθηκε ότι το φάρμακο έκανε τον ασθενή χειρότερα από ότι η ίδια η ασθένεια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καταστροφική λογική για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή τη λογική τη συμμερίζεται και ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Σούλτς. Η δική μας η άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική λύση ελάφρυνσης του χρέους, η οποία θα επιτρέψει και στις τράπεζες να προχωρήσουν σε εξυγίανση. Αλλιώς θα συνεχίζουμε να φορτώνουμε χρέη πάνω στα παλιά χρέη, εμένοντας σε καταστροφικές πολιτικές λιτότητας. Πολιτικές που διχάζουν την Ευρώπη. Και αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιούνκερ, τι έγινε σε αυτή την παρασκηνιακή σύνοδο των Κανών, όπου ο κύριος Μπαρόζο και εσείς συμμετείχατε σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντικατασταθούν δύο εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία, προκειμένου να έρθουν τεχνοκράτες, τραπεζίτες για να συνεχίσουν τη λιτότητα. Και για ποιο λόγο εσείς ήσασταν αυτοί που έπρεπε να επιβάλλετε σε μια χώρα τι είδους δημοψήφισμα πρέπει να κάνει, όταν πριν μας είπατε ότι σέβεστε το Σύνταγμα που ορίζει σαφώς αυτές τις διαδικασίες, το Σύνταγμα της Ελλάδας εν προκειμένου. Είναι δεδομένο ότι φοβούνται τη δημοκρατία, διότι φοβούνται την αντίδραση των λαών. Και οι πέτοι είναι αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη. Είναι οι τρεις πολιτικές οικογένειες που υπερασπίζονται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη λιτότητα. Τη λιτότητα που κάνει την Ευρώπη αποκρουστική στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η πέτη για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού. Και σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται κριτικά για την Ευρώπη, εμείς πρέπει να τους δώσουμε μια εναλλακτική. Και η εναλλακτική δεν είναι η διάλυση της Ευρώπης. Εμείς λέμε ότι την Ευρώπη πρέπει να την σώσουμε αλλάζοντάς την, αλλάζοντας το πλαίσιο. Αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους εργαζόμενους, διότι αναδιανέμει πόνο, φτώχεια και εξαθλίωση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε πολιτική. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μια Ευρώπη που θα ανήκει στους λαούς της, μια Ευρώπη των λαών. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Το κοινοβούλιο θα παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις και οι πολίτες θα αποφασίζουν για τα κρίσιμα ζητήματα με δημοψηφίσματα. Όχι πια σε κλειστές πόρτες αποφάσεις. Όχι πια από διηγέτηση της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας. Σας καλώ να πούμε όχι στις συνταγές των μνημονίων που καταστρέφουν την Ευρώπη. Σας καλώ να απαντήσουμε καταφατικά στην προοπτική μιας βιώσιμης λύσης. Να ανοίξουμε μια λαμπρή σελίδα δημοκρατίας και μια βέβαιη ελπίδα για μια καλύτερη συμφωνία. Είναι η ευθύνη μας προς τους γονείς μας, προς τα παιδιά μας, προς τους εαυτούς μας. Είναι το χρέος μας απέναντι στην ιστορία. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Δεν θα τον αφήσουμε να μας κερδίσει. Θα τα καταφέρουμε.